Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλέξη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Μιλάμε για την επαναλειτουργία του τμήματος Ολυμπιακών Άρσεων, έτσι δεν είναι, καλά το λέω? Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αυτό είναι Άρση Βαρών, για να καταλαβαινόμαστε δηλαδή. Ναι, είναι η Άρση Βαρών. Βέβαια, λέγοντας Ολυμπιακές Άρσεις, εννοούμε όλο το ασκησιολόγιο που περιλαμβάνει. Ναι. Στην ουσία, ξαναζωντανεύουμε το τμήμα, γιατί το τμήμα υπήρχε παλιά στο Σύλλογο, απλά ήταν ανενεργό. Πόσα χρόνια ήταν ανενεργό το τμήμα? Πολλά. Με επιφύλαξη το λέω αυτό, νομίζω 12. 12? Νομίζω 12, ναι. Μάλιστα. Ναι. Και τώρα πήρατε την υπάρχει πρωτοβουλία να επαναλειτουργήσει το ναι. τμήμα. Στην ουσία συστεγάζεται με το τμήμα CrossFit, όπως όσοι γνωρίζουν, γιατί κάποιοι ακόμα δεν γνωρίζουν το CrossFit. Έχει αμεσότατη σχέση με την Άρση Βαρών, είναι δηλαδή το βασικό του κεφάλαιο. Από εκεί πέρα, εντάξει, όλοι γνωρίζουμε το πόσο σημαντική είναι η Άρση Βαρών, τι ευεργετικά αποτελέσματα έχει στο ανθρώπινο σώμα, στην υγεία μας, στη δύναμη, στην έξι κτλ. Όταν αυτό δεν γίνεται με σωστή τεχνική, πολλές φορές μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Και στο πάνω στην ένταση, πάνω στην ταχύτητα, πολλές φορές έχουμε κάποιες απατσουλιές. Ήταν ένας από τους λόγους που θέλαμε να το επαναλειτουργήσουμε το τμήμα. Εντάξει, παράλληλα είναι σίγουρα και το παδικό αίσθημα ότι ο σύλλογος μας δεν εκπροσωπείται σε ένα τόσο δυναμικό αγώνισμα. Και με επιτυχίες και ως χώρα. Η Άρση Βαρών έχει φέρει σημαντικές διακρίσεις στη χώρα. Ναι, με επιτυχίες, μόνο επιτυχίες. Δηλαδή αυτό που καταφέραμε, ειδικά το 2004, δεν είναι. Λίγες χώρες το έχουν κάνει. Βέβαια, σε όλα αυτά εδώ υπήρχε η πολύ μεγάλη στήριξη από τον φίλο και συνεργάτη τον Γρηγόρη Σιτιάδη. Είναι γνωστός προπονητής Άρση Βαρών, έχει εργαστεί και σε άλλους συλλόγους. Δίπλα μου τον έχω, μας θέλει να σας πει για αυτούς δύο λόγια πάνω στο αντικείμενο. Ναι, γιατί όχι. Ορίστε. Καλησπέρα, Αλεξανδρέ. Κότς, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μίλησε μας έτσι όσο καθήλυνα αρμόδιος για αυτό το τμήμα. Καταρχάς, αν μας ακούει κάποιος γονέας, από ποια ηλικία βασικά μπορεί να ξεκινήσει κάποιο παιδί την Άρση Βαρών και τι μπορεί να του προσφέρει? Ωραία, πολύ ορθή ερώτηση. Αλέξανδρε, χαίρομαι κιόλας που την έθεσες έτσι. Ολυμπιακές Άρσεις μπορούν να ξεκινήσουν τα παιδιά από 9 ετών. Ναι. Έτσι, κάνοντας, δουλεύοντας μόνο την τεχνική κατάρτιση και μάλιστα. Αυτές οι αντιλήψεις που υπήρχαν ότι κοντένει σαν άθλημα και αυτό εδώ πλέον είναι πεπερασμένες βάσει επιστημονικών ερευνών, έτσι. Ναι. Ότι δεν έχει καμία επίπτωση στο ύψος. Ναι. Και τα ωφέλη πολύ μεγαλύτερα, τόσο όσον αφορά την ενδυνάμωση του σώματος, όσο και το αν θα προχωρήσει κάποιο παιδάκι αύριο μεθαύριο έχοντας κάποιες διακρίσεις που μπαίνει στα προνόμια της Ομοσπονδίας, μοριοδότηση για σχολές πανεπιστημιακές και άλλα πολλά. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό από ό,τι αντιλαμβάνομαι, coach, σε αυτό το άθλημα, το πολύ δυναμικό κατά τα άλλα, η τεχνική. Δηλαδή, άμα δεν έχεις τεχνική, όση δύναμη και ενδιαθέτες, μπορεί να κάνεις μια τρύπα στο νερό, να το πω έτσι λαϊκά. Αυτό ισχύει και αυτό είναι που θέλουμε να δουλέψουμε εδώ και να δώσουμε βάση στην τεχνική πάνω απ' όλα, τόσο για αποφυγή τραυματισμών, όσο και στο γεγονός που θα μας βοηθήσει η τεχνική στη μέγιστη απόδοση. Ναι. Έχοντας τεχνική, δουλεύονται όλα τα άλλα. Χωρίς τεχνική, όπως είπες και εσύ, Αλέξανδρε, είναι δύσκολα. Ναι. Εκεί πέρα θέλουμε να δώσουμε και βάση εμείς. Είναι απαιτητικό άθλημα? Είναι απαιτητικό, απαιτεί προπόνηση, πειθαρχία. Όπως ξέρεις και εσύ, στον αθλητισμό οι χαρές είναι λίγες και οι λύπες περισσότερες. Ωστόσο, καθένας αθλητής και πόσο μάλλον σε τόσο δυναμικό άθλημα, θα πρέπει να έχει πολύ υπομονή στο να δουλέψει, να βελτιωθεί, να διακριθεί και να προχωρήσει. Οι καθοδήγες και η επίβλεψη, φυσικά και οι προπονήσεις, γίνονται υπό την επίβλεψη δική σου, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πιστοποιημένου προπονητή δηλαδή. Να ξέρουν όσοι μας ακούνε. Και επιθυμούμε να μας πεις εκτός από αυτό, πού σας βρίσκουμε, άμα θέλουμε. Είμαστε στο γήπεδο Κλάν Σικελίδη. Όπως είπε και ο Θανάσης, συνεργαζόμαστε με το τμήμα του CrossFit. Ναι. Στη θύρα 2. Ναι. Και είμαστε διαθέσιμοι προς ενημέρωση και προς λύση κάθε απορία. Και δοκιμή σε όποιον ενδιαφέρει. Α, μπορεί να πάει να κάνει δοκιμαστικά κάποιος, δηλαδή. Ναι, εννοείται. Μπορεί κάποιος να κάνει και τα δύο, δηλαδή, και CrossFit και Άρση Βαρών, ή πρέπει να επιλέξει? Όχι, μπορεί να το συνδυάσει, σίγουρα. Μπορεί να το συνδυάσει. Μέσα στο συνδυασμό, αύριο μεθαύριο θα καταλήξει κιόλας. Που θέλει να μείνει, θα μείνει και στα δύο. Μπορεί να τα συνδυάσει και ένα πολύ καλό συνδυασμό. Έτσι, παρόλα αυτά. Ναι. Η ανακοίνωση της επαναλειτουργίας έχει γίνει εδώ και κανένα 20ήμερο, από ό,τι θυμάμαι, από τον Αραστέχνη. Έχετε ενδιαφέρον, υπάρχει ενδιαφέρον, συμμετοχές γενικότερα για το τμήμα? Υπάρχει ενδιαφέρον και σιγά σιγά όσο γίνεται, όσο περνάει ο καιρός, κινητοποιείται και λίγο περισσότερο ο σύλλογος σε αυτό το κομμάτι. Πιστεύω σιγά σιγά, δηλαδή μέχρι το Μάρτιο, να έχουμε κατεβάσει και
πρώτη μας ομάδα, ας πούμε, σαν σύλλογος, σε πρωτάθλημα της Ομοσπονδίας, κάτι παρόν. Ναι, μα... Επίσημη πρωτάθλημα της Ομοσπονδίας. Να, καταλαβαίνω, στόχος είναι να κατεβείτε σύντομα, δηλαδή, και στο πρωτάθλημα, ως Άρης. Δηλαδή. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό αυτό που ακούμε, γιατί ναι. Ο ερασιτέχνης ξέρουμε όλοι τι προβλήματα έχει, αλλά παρόλα τα αυτά βλέπω ότι καινούργια τμήματα γίνονται, γίνεται προσπάθεια και αυτό νομίζω ότι περισσότερο οφείλεται στο μεράκι κάποιων ανθρώπων όπως εσύ, όπως ο Θανάσης που ασχολείται πολύ με το CrossFit. Χωρίς εσάς νομίζω ότι δεν θα μπορούσαν να έχουν ζωή αυτά τα τμήματα. Είναι αγάπη προς τον αθλητισμό, προς το σύλλογο. Ο μεράκι, όπως το είπες, ακριβώς όλα αυτά που είπες. Παρόλες τις δυσκολίες. Και χρόνο, γιατί σπαταλάτε και χρόνο προσωπικό, δεν είναι μόνο σίγουρα, μεράκι. Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Αν βγει κάτι καλό, επιβεβαιώνεται και ο προπονητής και ανταμείβεται, να μην το πω, το πω αλλιώς. Ναι. Και όλα, όλες οι θυσίες των προπονητών και σε κάθε προπονητή. Αρκεί να βγει κάτι καλό από όλο αυτό. Μάλιστα. Εκεί ελπίζουμε και εκεί θα δουλέψουμε. Ωραία, λοιπόν, κάτω από τη θύρα 2 μπορείτε να σας βρούνε στο καινούριο τμήμα της Άρσης Βαρών, των Ολυμπιακών Άρσεων, όπως λέγεται. Ωραία. Επίσημα, που απέκτησε ο Άρης μαζί με το τμήμα CrossFit, αλλά λίγο πιο δυναμικά αθλήματα του Άρη. Όσοι το έχετε μέσα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στους ανθρώπους. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο και να ευχηθώ μόνο επιτυχίες φέτος. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Γεια χαρά, γεια.